είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλημέρα. Κύριε Σαχίνη, από το Όσλο. Χαίρομαι που σας ακούω. Από το Όσλο, ε. Τι καιρό έχετε εκεί? Έχει ο χειμώνας έτσι πλησιάσει. Έχουν αρχίσει τα πρώτα χιόνια. Έχει κρύο. Προχθές το είχε στώσει για λίγες ώρες. Οπότε είμαστε σε φάση εισόδου στο χειμώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παύλο, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με επίκεντρο το Μεσανατολικό ως εξής. Με μία εύλογη απορία που συνδέεται όμως με τα ελληνοτουρκικά. Και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε και συνάντησε τον Ισραηλινό ομολογό του. Εκεί διατυπώθηκε, πέρα από την αναμφαδόνη υποστήριξη και η εκ νέου αντίληψη για το ρόλο της Χαμάς που έχει ξεπεράσει τον ISIS. Χθες ο Ερντογάν μας είπε με κάθε τρόπο για την απελευθερωτική δύναμη της Χαμάς και ο Φιντάν το έκανε και ακόμη πιο λιανά, συναντήθηκε με τη Χαμάς και τη Χεσμπολά. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Το Δεκέμβριο θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι απευθείας με την Τουρκία που υποστηρίζει τη Χαμάς, που είναι ανώτερη από τον ISIS, με τον οποίο έχουν όλοι υποτίθεται πόλεμο και μεταξύ άλλων θα λέμε τρομοκρατική οργάνωση το PKK που πολεμάει τον ISIS? Είμαι λίγο μπερδεμένος, πώς μπορείτε να με βοηθήσετε? Καταρχήν, πριν μπούμε στο καταστό ερώτημα, επειδή σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου και είναι νομίζω γιορτή όλου του ελληνισμού, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Σωστό. Και πλέον είναι και γιορτή, ξέρετε, των αδυνάμων, διότι στα πολιτική του Αγίου Δημητρίου αυτό που ψέλουμε και τιμούμε είναι την δύναμη που έδωσε στον Νέστορα να και κατήλε τον Λιαίο, το οποίο είναι άλλη μια επαναφορά του παραδείγματος Δαβίδ και Γολιά σε άλλο χρονικό πλαίσιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, πιστεύω, που υπάρχουν αυτοί οι πρωταρχικοί συμβολισμοί που για μένα τουλάχιστον έχουν και σαφές περιεχόμενο μέσα στην παράδοση την ελληνοορθόδοξη. Δεν το λέω αυτό προς Θεού για να υποστηρίξω καμία πλευρά. Το λέω καταρχήν ως κατευθυντήριο γραμμή για εμάς τους Έλληνες. Αυτό το έχουμε στα υπόψη. Από εκεί και πέρα τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, πραγματικά είναι αρκετές ημέρες, για να μην πω εβδομάδες, για να μην πω από την αρχή της ιστορίας της 7 Οκτωβρίου στη Μέση Ανατολή, οπότε και φάνηκε πλέον στην πράξη ότι ο ρόλος της Τουρκίας στην διένεξη και εν συνεχεία στη σύγκρουση μόνο ουδέτερος δεν είναι. Άρχισε να τίθεται πέρα από πολλούς άλλους ανθρώπους, όχι μόνο στο δικό μυαλό, το ερώτημα τι θα κάνει η Ελλάδα, αν είναι δυνατόν υπό αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα να συνεχίσει αυτήν την τεχνητή και βεβαιασμένη προσπάθεια να πείσει τους πάντες, ή τουλάχιστον κάποιοι κύκλοι στην Ελλάδα, μην αδικό τη χώρα μας, κάποιοι κύκλοι στην Ελλάδα να πείσουν τους πάντες ότι τώρα είναι η στιγμή, τώρα ήρθε η ώρα να λυθούν τα προβλήματα με την Τουρκία και άρα να προχωρήσουν με κάθε τρόπο αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Αυτή τη στιγμή βέβαια που μιλάμε, που έχουν περάσει σχεδόν 20 ημέρες, 19 ημέρες από αυτό το γεγονός, και έχουμε δει την Τουρκία και έχουμε δει προχθές πάλι τα παραλυρήματα, σας θυμίζω τον επικεφαλής της Διγιανέτ, της τουρκικής θρησκευτικής υπηρεσίας, από τον άμβονα του ημάμι μέσα στην Αγία Σοφία προ λίγων ημερών, να ξεσαλώνει ο τύπος. Δηλαδή ήτανε, αν δεν ήταν για κλάματα θα ήταν για γέλια, διότι είναι πραγματικά γελίο να βλέπεις κάποιον να δίνει μαθήματα και να διακηρύττει ως ορθό το αντίθετο από αυτό που ο ίδιος συστηματικά πράττει και να ισχυρίζεται ότι πράττει αυτό το οποίο κηρύττει. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι έχουμε έναν παρανοϊκό πλέον γείτονα και αν μη τι άλλο, οι φωνές αυτές οι οποίες διαρκώς αυξάνονται και στην ελληνική δημόσια σφαίρα και διατρανώνουν το ότι επιτέλους η Ελλάδα θα πρέπει όχι απλώς να επανεξιολογήσει, δηλαδή να κάτσει να σκεφτεί τι και πώς είναι η Τουρκία, αλλά σε αυτή τη φάση εγώ θεωρώ και το λέω απερίφραστα και αν θέλετε το απευθύνω και σαν έκκληση και προτροπή και από την εκπομπή σας, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να βρει έναν ευσχήμονα, ένα ενεύσιμο τρόπο να αναβάλει το Ανώτατο Συμβούλιο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, ξέρετε, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο ανοχής, υπάρχει ένα όριο του να ακούμε την κάθε είδους ανοησία του κάθε κύκλου συμφερόντων στην Ελλάδα, που είτε θέλει να μας μιλάει για παράθυρο ευκαιρίας, είτε θέλει να μας μιλάει για πόρτα συνεννόησης και καταλλαγής, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα όριο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία η ίδια το λέει, δεν το λέμε εμείς, δεν τις επικαταλογίζουμε κάτι. Η ίδια η Τουρκία έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, και ο ρόλος της δεν είναι απλώς ότι συνδράμει, όπως είπατε, μέσω της Χαμάς μια κατάσταση, αλλά ότι προσπαθεί να κάνει στην ουσία και διεθνές λόμπι υπέρ μιας τέτοιας οργάνωσης, διότι όταν λέει ότι είναι απελευθερωτικό κίνημα, ας πούμε, ο Ερντογάν, αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί να ξεπλύνει, ας πούμε, μια τρομοκρατική οργάνωση στη διεθνή κοινότητα. Δεν είναι λοιπόν απλώς ότι στηρίζει έναν φορέα. Και θα μου πείτε βέβαια και πώς θα γινόταν αλλιώς. Θα μπορούσε ο Ερντογάν και ο Κάρτε Ερντογάν να στηρίξει μια οργάνωση την οποία θα αναγνωρίζει ως τρομοκρατική. Άρα είναι αυτονόητο να την αποκαλεί και να προσπαθεί να την περάσει προς τα έξω σε απελευθερωτικό κίνημα, κυρίως βέβαια για να απευθυνθεί στα ακροατήρια που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι μόνο τα δυτικά ακροατήρια, είναι και ο συνόλο αραβικός κόσμος. Άρα λοιπόν θεωρώ επιτακτική ανάγκη το επιτελείο του Πρωθυπουργού, η κυρία Μπούρα, η κυρία Παπαδοπούλου, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την διαχείριση του ζητήματος αυτή τη στιγμή της εξέλιξης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να πραγματικά σοβαρά επαναξιολογήσουν την κατάσταση, και δεν είναι κακό να βρουν έναν εύσχυμο τρόπο να πάει αυτή η συνάντηση το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι. Κύριε Παύλο, εσείς καλά το αναφέρετε, αλλά εγώ διατελώ με την απορία. Φαντάζεστε κοινό υπουργικό το Δεκέμβριο να χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το ΠΚΚ, καταλαβαίνετε τι γέλιο έχει να πέσει από τις βαριές αντιφάσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, το επίπεδο των αντιφάσεων. Πλέον η Ελλάδα θα έχει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα, ήδη έχει εσωτερικό πρόβλημα. Πώς να σας το πω, τη φυλάει ο Θεός τη χώρα. Υπάρχουν ακόμη πολύ φιλότιμοι άνθρωποι στις αντίστοιχες υπηρεσίες ασφαλείας που κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν μετανάστες, υπάρχουν άνθρωποι εντός της Ελλάδος οι οποίοι είναι εν δυνάμει, ας πούμε, πυρήνες δημιουργίας πολύ συγκεκριμένων προβλημάτων, όχι εν γέννη προβλημάτων όπως αυτά που περιγράφουμε ως τώρα. Άρα το τελευταίο από αυτή τη στιγμή είναι το, αν θέλετε, ηθικό κομμάτι. Ως Έλληνας πολίτης, εγώ που θα με ενδιέφερει η ασφάλεια της χώρας μου, θα το έβλεπα ως πρώτερο. Τι συνέπειες έχει μια τέτοια στάση στην εσωτερική ασφάλεια και στην ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Από εκεί και πέρα βέβαια, το ηθικό ζήτημα που επίσης τίθεται είναι ασφαλέστατα και σαφέστατα παρόν, και πρέπει κανείς να το αξιολογήσει. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αυτό το φορτίο ως χώρα, ως κράτος και ως πολιτισμός, δηλαδή ως ελληνισμός, το οποίο θα της επιτρέπει να παίρνει θέση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε τέτοιες καταστάσεις. Ή θα πρέπει επιτέλους να διδαχθεί και πραγματικά να απόσχει και να λειτουργεί ως ένα κέντρο αυτόφωτο, μάλιστα σε έναν πολυπολικό νέο κόσμο όπως αυτός που αναγεννιέται, αντί να τρέχει πίσω από τον έναν ή τον άλλον προκειμένου να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα. Κύριε Παύλο, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη για να έρθουμε στο Μεσανατολικό. Εκεί ο συμπατριώτης των Νορβηγών, ο Στόλτεμπεργκ, πανηγυρίζει που ο Ερντογάν υπέγραψε το διάταγμα για την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και δεν του είχε πει κανείς ότι έπεται η τουρκική εθνοσυνέλευση. Φαίνεται ότι ο ίδιος είναι αρκετά έτσι αναθαρρυμένος από το ότι ο Ερντογάν προχθές παρέπεψε για τα περαιτέρω την έγκριση, το ratification της ένταξης Σουηδίας. Αλλά όπως λέτε ακριβώς, δεν ξέρω αν σε αυτή τη φάση πρέπει να πούμε ότι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, διότι ναι μεν, όπως έλεγε χαρακτηριστικά χθες και ο Μιχάλης ο Εγνατίου, η στάση του Μπαχτσελή είναι τελείως αβέβαιη, και άρα ούτε ο ίδιος ο Ερντογάν ξέρει πώς θα αντιδράσει
αυτή η ομάδα ισχύως μέσα στην, στο τουρκικό κοινοβούλιο, μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Οπότε θεωρώ βέβαια ότι ο Στόλτεμπεργκ από τη στιγμή που ο Ερντογάν του έδωσε αυτό που του υποσχέθηκε έχει λόγους να χαίρεται. Τώρα εάν του το έδωσε ή αν ο Ερντογάν θα βρεθεί προεκπλήξεων μεθαύριο την βασιλική ημέρα που θα κληθεί αυτό το θέμα στην εθνοσυνέλευση, αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Πάντως φαίνεται ότι η εκτίμηση που μου είχε εκφράσει ο, ένας νορβηγός διπλωμάτης εδώ, ο οποίος τον είχα γνωρίσει τότε και στην συνάντηση με τον υπουργό, τότε τον υπουργό εξωτερικών, τον Δένδια, στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Εξωτερικής Πολιτικής, η εκτίμηση που μου είχε εκφράσει ήδη από το καλοκαίρι ότι η Τουρκία μέχρι τον Οκτώβριο ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα το τακτοποιήσει το θέμα της Σουηδίας, φαίνεται να μην είναι και τόσο αβάσιμη. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Θα το κρατήσουμε. Βέβαια, εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση. Να με συγχωρείτε κι εσείς και ο καλός φίλος ο Μιχάλης Ιγναντίου. Σιγά που ο Μπαχτσελή βγαίνει και τα λέει από μόνος του. Συνεννοημένος είναι. Σιγά που δεν ξέρει ο Ερντογάν, αλλά τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σαχίνη, ότι δεν μπορούμε, είναι λίγο ανακολουθία. Μόλον ότι το να λέει κανείς ότι ο Μπαχτσελή έχει ενστάσεις σοβαρές και βάσιμες είναι αληθές, είναι, ξέρετε, σαν το ανέκδοτο με το Χότζα σε αυτή την περίπτωση, ότι και ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο. Μόλον ότι δηλαδή σε επίπεδο φαινομενολογίας μπορεί κανείς να έχει δίκιο λέγοντας ότι ο Μπαχτσελή έχει τις δικές του ενστάσεις. Απ' την άλλη μεριά, όταν έχεις κάποιον στο όνομα Ερντογάν, ξέρεις ότι τίποτα γι' αυτόν δεν είναι αδύνατον όταν θέλει να το μεθοδεύσει με τον τρόπο που θα το μεθοδεύσει. Με αυτή την έννοια συμφωνώ και μαζί σας. Θέλω να μου πείτε, με μία απόσταση στο Όσλο είστε, ποια είναι η δική σας οπτική για αυτή την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πολύ παραγωγικά πια στη Μέση Ανατολή? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ λυπημένος ως άνθρωπος. Προσπαθώ να απέχω συστηματικά και το κάνω. Δηλαδή δεν αντέχω, ας πούμε, βλέπω στο Twitter διάφορες αναρτήσεις ή σε διάφορα δημοσιογραφικά πρακτορία και απλώς τις παρακάμπτω, δεν αντέχω να βλέπω αυτές τις εικόνες βίας, απαξίωσης του ανθρωπίνου είναι, απαξίωση της ανθρώπινης υπόστασης, απαξίωση και προσβολής αν θέλετε και εξύβρισης της ίδιας της ζωής. Δηλαδή θα μου πείτε, φυσικά σε κάθε πόλεμο αυτά είναι γνωστά και αυτά συμβαίνουν, αλλά όταν εν έτη 2023 βλέπεις εικόνες παιδιών ολίγων μηνών, δηλαδή τι, της πλέον αθώας έκφρασης της ανθρώπινης υπόστασης που είναι το παιδί, που είναι το μωρό παιδί, να σκοτώνεται με τόσο βίαιο τρόπο, πραγματικά κλαίει η ψυχή σου, ας πούμε. Και ως άνθρωπος, όχι ότι δεν το αντέχω, αλλά και δεν το ανέχομαι. Δεν θεωρώ δηλαδή το να απέχω από την πρόσληψη τέτοιας πληροφορίας μία έκφραση, αν θέλετε, πολιτική αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει. Μου επιτρέπετε μία διακοπή. Βέβαια. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και θέλω να το επισημάνω και στους ακροατές, διότι πολλαπλασιάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφοροι ιστότοποι, αυτή τη δουλειά τους κάνουν, που παρουσιάζουν, πώς να το πω, χωρίς πίξελ, χωρίς διακοπή, χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα, σκηνικά φρίκης. Προσέξτε, το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ο εθισμός των χρηστών να βλέπουν αυτές τις εικόνες. Ο εθισμός. Έτσι, έτσι. Είναι μια κατάσταση η οποία σταδιακά αποανθρωποποιεί τον άνθρωπο και του δημιουργεί, του ενισχύει ζώδεις παραμέτρους. Και να σας πω και κάτι, νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμά και ως Έλληνες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η αρχαία τραγωδία, οι σκηνές βίας ποτέ δεν τις έπαιζαν οι τραγικοί επάνω στην σκηνή, τις συνοψίζουν με περιγραφές και τις υπονοούν ότι συμβαίνουν, αλλά δεν συμβαίνουν ποτέ στα μάτια των θεατών. Υπάρχει αυτό, εφαρμογή, κύριε Παύλο μου, και χαίρομαι που το θέτετε πριν πάμε στα βαριά. Χαίρομαι. Υπάρχει εφαρμογή σε έναν από τους πιο διάσημους free ιστοτόπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στον οποίο κάνει θράψη η εγγραφή καθημερινά χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο, που τι προωθεί, non-stop, πώς να το πω, όχι απλά βία, ομότητα, non-stop, δηλαδή Μέση Ανατολή τώρα, το τι συμβαίνει στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στο Λίβανο, δεν στέκεται στα γεγονότα, όχι, δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει με νεκρούς, με εχμαλώτους και ικανοποίηση των χρηστών ότι είναι μέρος μιας κοινότητας που παράγει τι, παρακαλώ. Παράγει θάνατο, κατά βάση. Αυτό είναι τραγικό αυτό και ξέρετε, δεν είναι απλώς θεωρητικό, φιλοσοφικό, ανθρωπολογικό ζήτημα αυτό που θέτετε τώρα. Είναι πολύ ουσιώδες, διότι όταν οι λαοί κάμπτονται και στρέφεται το κέντρο ενδιαφέροντός τους από την ουσία ενός προβλήματος σε παραμέτρους που δεν μπορείς να τις αποκαλέσεις και ψυχαγωγικές, εδώ είναι διαστροφικές οι παράμετροι, έτσι, όπου το κέντρο ενδιαφέροντος και βάρους του πολίτη στρέφεται στο να σκοτώνει το χρόνο του με ένα τέτοιο είδους ανόητο σοου, δεν μπορείς να ελπίζεις ότι αυτός ο λαός θα μπορεί να ασκήσει πίεση την ηγεσία του να πάρει την κατά δύναμη ορθότερη ή πλέον ενδεικνυόμενη θέση τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή όταν έχεις έναν αποχαυνωμένο λαό, τότε έχεις και μια ηγεσία που γνωρίζει ότι άστους αυτούς, είναι ό,τι κάνουμε εμείς τώρα και εμείς κάνουμε φυσικά ό,τι περνάει από το χέρι μας με βάση τις κατευθύνσεις και τις πιέσεις που δεχόμαστε. Άρα εδώ μπαίνει και η διάσταση, αν θέλετε, η ηθική της συνενοχής στο έγκλημα, μόνο ότι αυτό ακούγεται πολύ βαρύ. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα του Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Παύλο. Θα ήθελα να του κάνω την εξής ερώτηση. Όταν ο δυτικός, με ή χωρίς εισαγωγικά, ορθός λόγος των αποδείξεων, έχει αντικατασταθεί από τον αναπόδεικτο, μονοδιάστατο και μονολυθικό λόγο των ελίτ, εκτιμά ότι η παρακμή της Δύσης μπορεί να αναστραφεί? Έχουν υπάρξει περίοδοι ανάλογες παρακμής της Δύσης, όπως η εποχή της φεουδαρχίας, την οποία ζούμε με μια νέα διάσταση σήμερα ως νέο φεουδαρχία. Έχουν υπάρξει αυτά τα πάνω και κάτω και φυσικά εγώ είμαι με τη μεριά του Θουκυβίδη που βλέπει την ιστορία ως ένα σπιράλ, δηλαδή ούτε ως κύκλο ούτε ως γραμμικότητα, αλλά ως μια εξελισσόμενη ομοιότητα που ποτέ δεν είναι ταύτιση. Και άρα από αυτήν την έννοια θεωρώ ότι και πώς θα ήταν δυνατόν να μην είναι αλλιώς, δηλαδή οι άνθρωποι κάθε εποχής να μην είχαν το προνόμιο να μπορούν να ρυθμίσουν την εποχή τους. Άρα δεν δέχομαι κάποιο είδους ντετερμινισμό. Συμφωνώ απολύτως με τον φίλο Γιάννη ότι οι μέρες παρακμής που ζούμε είναι τεράστιες, αλλά και η Δύση, ξέρετε, ευτυχώς, και το λέω σε ένας άνθρωπος που ζει στην καρδιά της Δύσης, μόνο ότι η Σκανδιναβία έχει και ποιότητες που δεν έχουν ενδεχομένως άλλα κέντρα δυτικά. Το λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει μονομπλοκ, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, και μέσα σε αυτό που ονομάζουμε δυτικό κόσμο, ότι υπάρχουν φωνές, ότι υπάρχουν άνθρωποι, ότι υπάρχουν όντα σκεπτόμενα που και αποτελούν μια όαση μέσα στη γενικότερη καταχνιά, αλλά και μια ελπίδα, ας πούμε, θεώρηση των πραγμάτων κατά έναν τρόπο που δημιουργεί και γεννά κάποια αισιοδοξία. Αυτό φυσικά περισσότερο θα εντόπιζα το πρόβλημα εγώ στην ελληνική κοινωνία, διότι το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει απολέσει εν πολλής την ελληνικότητά της και έχει γίνει μια μεταπρατική καρικατούρα δυτικής κοινωνίας, διότι αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός, ο οποίος ηρίστο είναι κατεξοχήν ενδιαφερόμενος για αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή σήμερα. Είχα γράψει τις προάλλες, ξέρετε, ένα σχόλιο με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κάιρο και την τοποθέτησή του εκεί στην αποτυχημένη κατά πολλούς συνδιάσκεψη κορυφή για την ειρήνη. Και εκεί επεσήμενα κάτι και μετά πολλοί άνθρωποι μου το σχολίασαν και διαπίστωσα ότι
δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι σε αυτές τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, και δεν το λέω αυτό με καμιά έννοια επεκτατισμού προς Θεού, αλλά με καθαρή ματιά ιστορική και ενός ανθρώπου που το αντικείμενο του είναι μελέτη της σκέψης των ανθρώπων εκείνη την εποχή, είναι ότι υπάρχει το ελληνικό στοιχείο πολύ έντονο και σαφές και επιβιώνει ακόμη. Δηλαδή ο ελληνισμός του Λεβάντε είναι κάτι που κάποια στιγμή θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το ελληνικό κράτος και τις ελληνικές κυβερνήσεις. Μετά το Μοσκόφ το χάος. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Γελάτε. Ήθελα να πάω αλλιώς στη συζήτηση, αλλά χαίρομαι γιατί οι ακροατές την πάνε αλλιώς. Χαίρομαι ειλικρινά. Λέει ο Νίκος, ένσταση. Το να βλέπεις ένα βίντεο μετά από βομβαρδισμό χωρίς πίξελς ή θάμβομβα, το να βλέπεις δηλαδή το πρόσωπο του θανάτου και της ανθρώπινης βίας, δεν είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί να είναι και εκπαιδευτικό. Άλλο ο θάνατος στο Hollywood και άλλο στην πραγματικότητα. Νίκο, όμως θέλω να σου πω κάτι που δεν το έχεις αντιληφθεί. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε για βιντεάκια που κάνουν θράψη και σε προκαλώ να μην τα δεις. Να μην τα δεις. Που κάνουν θράψη, που δείχνουν με λεπτομέρεια, θα το πω, είναι σκληρό, τον τεμαχισμό ανθρώπου. Σε τι ωφελεί αυτό? Και οι χρήστες αυξάνονται πολλαπλασιαστικά. Ένα παράδειγμα έφερα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις. Και άλλος φίλος λέει εδώ, κύριε Παύλο, μήπως τα site αυτά έχουν σκοπό απλά να μας περάσουν το θάνατο με τέτοιους τρόπους ως φυσιολογικό, όπως το να δέρονται στον δρόμο και, και αντί να τους χωρίσουμε να τραβάμε βίντεο? Μα και αυτό θα συμβεί. Δηλαδή η απανθρωποποίηση μιας κοινωνίας δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει εκ των προτέρων ή μπορεί να ξέρει που θα καταοδηγήσει. Δηλαδή οδηγούμαστε σε, να το πω έτσι, εσχατολογικές μέρες, με την έννοια ότι μήπως και εμείς σήμερα ήδη, ας βγάλουμε έξω από τη συζήτηση αυτές τις εικόνες, μήπως και εμείς σήμερα ήδη δεν διαπιστώνουμε ότι έχει αμβλυνθεί ο βαθμός ευαισθησίας μας όταν απλώς ακούμε για έναν άνθρωπο να βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εμπερίστατο. Δηλαδή, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη παρέμβαση του περί δυτικού κόσμου. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχεις κοινωνίες οι οποίες έχουν χάσει το στοιχείο το κοινοτικό, δηλαδή έχουν χάσει το στοιχείο της αίσθησης της οντότητάς τους εν κοινωνία, ότι δηλαδή υπάρχουν οι άνθρωποι ακριβώς ως όντα κοινωνικά. Αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος, η μεγάλη του πρόκληση, ας πούμε, και η μεγάλη του τυραννία είναι ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της ενότητας. Έχεις individuals, άτομα δηλαδή, μεμονωμένα όντα, και φυσικά αυτά τα μεμονωμένα όντα κινούνται όπου τα φέρνει ο άνεμος και καταλύονται με όλες αυτές τις δυνατότητες που είναι η αρνητική εκδοχή, αν θέλετε, της τεχνολογίας και της τεράστιας ικανότητας λέον των μέσων πληροφορίας, γιατί δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω μέσα ενημέρωσης αυτά. Των μέσων πληροφορίας λοιπόν, αυτές τις τεράστιες ικανότητες που διαθέτουν, να κατακαιρματίζουν ακόμη περισσότερο μια συλλογική οντότητα, ένα συλλογικό είναι. Άρα αυτή τη στιγμή με αφορμή έναν τέτοιον μεγάλο τραγικό πόλεμο, ένα τραγικό γεγονός, ένα ακόμη τραγικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία στον 21ο αιώνα, ερχόμαστε αντιμέτωποι εκ νέου ή αν θέλετε και περισσότερο από πριν με τον ίδιο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ως ανθρωπότητα, ακόμη και αν δεν μετέχει αυτού του πολέμου με φυσική παρουσία, αν θέλετε, εκεί. Ακόμη και αν δεν διακινδυνεύει όπως κινδυνεύουν οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και στυλό, κύριε Παύλο, διότι θα κλείσουμε με το βαρύ ζήτημα, αλλά θα ακούσετε σύμμικτα τα εξής που έχουν προκύψει. Γιώργος. Κύριε Παύλο, λέει, η Παλαιστίνη είναι ή όχι υποκατοχή για το δυτικό άνθρωπο? Αν δεν απαντήσουμε πρώτα σε αυτό το βασικό, πώς θα λύσουμε τα παρακάτω? Άλλος φίλος, ο Νίκος. Θα ήθελα να το ρωτήσω γιατί έκανε μια εξαιρετική αναφορά στα παιδιά. Σε ποια παιδιά αναφέρεται? Σε όλα τα παιδιά? Στα παιδιά μόνο των Ισραηλινών ή και στα παιδιά και των Παλαιστινίων? Άλλος φίλος. Ένας Ερντογάν να περιθάλλεται και να στηρίζει τη Χαμάς. Ένας λαός να δολοφονείται επί 70 χρόνια σε ένα χώρο δίχως σύνορα. Μια φυλακή ανοιχτή τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Στην άκρη μιας ακτής με ΑΟΣ μπροστά σε ένα μεγάλο ενεργειακό πεδίο Λεβιάθαν. Μου θυμίζει κάπως τη Λιβύη με την οριογραμμή των ΑΟΣ, των παράνομων Τουρκίας και Λιβύης. Άλλος φίλος.
Κύριε Παύλο, η Δύση πήγε, σκότωσε, κατέκλεψε, έθρεψε ισλαμιστικές οργανώσεις για τα συμφέροντά της. Αυτό δημιούργησε φονταμενταλισμό, αλλά και αμέτρητους ανθρώπους που μεταναστεύουν. Έλα που μέσα αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και πυρήνες φονταμενταλιστών που συμπαρισύρουν και άλλους στην δικιά τους ιδεολογική αλήθεια σε εισαγωγικά. Φοβάμαι ότι υπάρχει λύση σε όλο αυτό. Όποιος πιστεύει, φοβάμαι ότι υπάρχει λύση σε όλο αυτό με τον βομβαρδισμό αμάχων στη Γάζα. Το μίσος θα μεγαλώνει και φοβάμαι ένα θρησκευτικό πολιτιστικό πόλεμο δίχως τέλος. Άλλος φίλος, στα βάζω όλα μαζί γιατί είναι ενιαία από ό,τι βλέπετε. Αν η επί 70 χρόνια υποκατοχή Παλαιστίνη δεν χτυπάει με τη σημαία της Χαμάς, αλλά με τη σημαία της Παλαιστίνης, τότε θα πούμε ότι είναι εθνικό απελευθερωτικός αγώνας. Το χρώμα στο πανί τον καθορίζει τελικώς. Άλλος φίλος, όχι αυτό το διαβάσαμε, είναι για τα site, ο Γιώργος. Δεν πάει έτσι. Αναγνώρισαν το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, ξεγράφοντας 70 χρόνια σερί δολοφονιών και κνοπινισμών των Παλαιστινίων και της κατοχής. Είναι σαν να λέμε: δεν πειράζει οι Ναζί που έκαψαν την Ελλάδα, αλλά τους αναγνωρίζω την αυτοάμυνα στο δίστομο. Δεν γίνεται έτσι, λέει. Ο Γιώργος, η δυτική δεν είναι που αποκτηνώσαμε τον πλανήτη, αλλά όταν τον δούμε και τη δικιά μας φάτσα κάτω από το χατζάρι, μας ενοχλεί μετά. Και τέλος ο Κώστας. Χρειάζεται να μπει το εγώ στο ίδιο επίπεδο με, αν όχι πάνω από το εμείς. Μια επανάσταση που ίσως και να πετύχει. Ουτοπικό φαίνεται, λέει. Το τελευταίο δεν είμαι βέβαιος αν το εννοεί όπως αντιλαμβάνουμε. Το εγώ να μπει πάνω από το εμείς ή το εμείς πάνω από το εγώ, μάλλον. Το εγώ στο ίδιο επίπεδο με, αν όχι πάνω από το εμείς, μια επανάσταση που ίσως και να πετύχει. Ουτοπικό φαίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι παρεμβάσεις και όλοι οι άνθρωποι έχουν, έτσι όπως είναι τα πράγματα και εξελίσσονται κάτω, ξέρετε, σε λίγο πραγματικά ό,τι λέει ο καθένας έχει δίκιο την πλευρά του. Καταρχήν να απαντήσω σε όλα με κάτι το οποίο ελπίζω να μην παρερμηνευτεί και εν πάση περιπτώσει ελπίζω να το αντιληφθούν οι ακροατές και όλοι όσοι θα διαβάσουν μετά τη συνέντευξη η σωστή του διάσταση. Διότι έχουμε φτάσει σε μία κρίσιμη στιγμή όπου η έννοια του αντισημιτισμού έχει βρει έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο ο οποίος ακούει στην λέξη αντιανθρωπισμός. Και με αυτό τι θέλω να πω, ότι καταρχήν για μένα ως φιλόσοφο, αν θέλετε, ως έναν άνθρωπο που η δουλειά του είναι κατεξοχήν να εστιάζει στις ανθρώπινες σκέψεις, στο ανθρώπινο όν, γιατί οι σκέψεις είναι ενέργειες, είναι παράγωγα μιας ουσίας, άρα είναι γεννήματα ενός όντος. Επομένως, το κέντρο μας είναι ο άνθρωπος, καταρχήν. Οι οποιασδήποτε ενέργειες βίας, καταστροφής, φθοράς άλλων όντων, θανάτου που προκαλούνται στον άνθρωπο, δεν εξαρτάται η αξία τους, αν θέλετε, η σοβαρότητά τους, η τραγικότητά τους από τις επιπλέον ποιότητες του ανθρώπου. Διότι η θρησκεία, η φυλετική καταγωγή, η εθνικότητα, η εθνότητα, το χρώμα, οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε, είναι κατηγορήματα, για να μιλήσω με φιλοσοφικούς όρους, είναι ποιότητες της ουσίας του ανθρώπου. Άρα ο άνθρωπος ως άνθρωπος, είτε είναι παιδί Ισραηλίτη, είτε είναι παιδί δύο Ισραηλιτών, είτε είναι παιδί μιας Ισραηλίτητας μάνας και ενός πατέρα Γερμανού, είτε είναι παιδί μιας μάλλον μάνας Αυστριακής και ενός πατέρα Ισραηλινού, είτε είναι παιδί Αράβων, είτε είναι παιδί μεικτών οικογενειών όπως είναι τα Ελληνόπουλα στο Λεβάντε, κάποια από αυτά που είναι Παλαιστίνες μανάδες με Έλληνες πατεράδες. Είτε ό,τι βάλετε, βάλτε ό,τι συνδυασμό θέλετε, όλες τις αποχρώσεις που μπορεί να προκύψουν από μίξεις ανθρώπων, αυτό το παιδί είναι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος ως τέτοιος δεν νομιμοποιούμαστε ηθικά, αξιακά, οντολογικά, όπως θέλετε πείτε το, εμείς οι υπόλοιποι, να λέμε ότι αυτός ο θάνατος ή έναντι εκείνου του θανάτου έχει διαφορά. Ο οποίος το κάνει αυτό δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Και επομένως υπ' αυτή την έννοια, και το λέω όσο πιο ξεκάθαρα και αναλυτικά μπορώ, νομίζω σήμερα ο Έλληνας
αυτός που θέλει να είναι Έλληνας, δηλαδή αυτός που θέλει να υπηρετεί έναν πολιτισμό του φωτός, όπως είναι ο ελληνικός πολιτισμός, θα πρέπει να σταθεί σε αυτό το ύψος. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να πάρει την θέση κανενός, διότι είναι λογικό σφάλμα, με βάση αυτά που είπαμε, και επιπλέον είναι και ανοησία να λέει ότι ο τάδε αξίζει να πεθάνει, ενώ ο τάδε δεν αξίζει να πεθάνει. Από αυτό το σημείο έρχομαι στο επόμενο, που ακούω ανθρώπους να λένε ότι, δηλαδή, άκουσα παραδείγματος χάρη να σας δώσω δηλαδή, λίγο context. Ναι, ναι. Άκουσα τη συνέντευξη της Βασίλισσας Ράνιας της Ιορδανίας εχθές ή προχθές πότε έγινε στην Αμανπούρ. Όπου εκεί η Αμανπούρ με το γνωστό της στυλ προσπάθησε να την βάλει την Βασίλισσα Ράνια, η οποία είναι παλαιστινικής καταγωγής Άραβα. Σωστά. Γνωρίζουν, να απαντήσει με τον τρόπο, να τις εκβιάσει δηλαδή κάποιες απαντήσεις. Και εκεί η γυναίκα, ας πούμε, αυτή έκατσε και την αποστόμωσε. Δηλαδή υπήρχαν σημεία που η Αμανπούρ λέει: «Οκ, οκ, καλά, πάμε παρακάτω». Γιατί η απάντηση που της είχε δώσει την αποστόμωνε. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο έχει μία βάση. Δηλαδή, από τη μία μεριά λέμε ότι η Χαμάς, και πολύ σωστά το λέμε, εισέβαλε και διέπραξε απάνθρωπα πράγματα την 7η Οκτωβρίου επί Ισραηλινού εδάφους, και πραγματικά είναι τραγικά. Εμένα, ξέρετε, είδα αυτό το βίντεο που τη κάνε από μέσα από τους θάμνους, ας πούμε, δύο τύποι παλαβιάρι, δεν ξέρω τι είχαν πάρει κιόλας, και σκοτώνουν τους επιβάτες του αυτοκινήτου, το οποίο συνεχίζει να τσουλάει, ας πούμε, στη μπύλη του κιμπούτς, και μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, προτού να ξέρω εγώ ποιοι είναι αυτοί, και οι μεν και οι δε, βλέπω αυτομάτως δύο ανθρώπους να σκοτώνουν άλλους δύο, μια οικογένεια. Εμένα ως άνθρωπο αυτό το πράγμα με συγκλονίζει, προτού μάθω ποιος είναι τι. Προτού δηλαδή αυτοποιηθούν μέσα μου οι δρόντες και οι πάσχοντες, να το πω έτσι. Άρα σαφώς εκεί πέρα ενίσταμε και λέω, εγώ αυτό δεν το νομιμοποιώ, δεν το δέχομαι ως άνθρωπος. Τυχαίνει να είναι Ισραηλινά τα θύματα, είμαι μαζί τους. Αλλά γιατί είμαι με τον άνθρωπο. Αντιστοίχως, όταν βλέπω στη Γάζα την κηδεία από Έλληνα Ορθόδοξο, Μητροπολεπίσκοπο μάλλον, τον ηγούμενο του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, 18 ψυχών που φάρια σε άσπρα σεντόνια, τα 8 εκ των οποίων να είναι παιδιά, εξίσου σφίγγεται η ψυχή μου. Άρα λοιπόν, ως άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση μπροστά στο θάνατο και να πω ο κακός ο Άραβας, ο καλός ο Ισραηλίτης ή ο καλός ο Άραβας, ο κακός Ισραηλίτης. Και όποιος το κάνει αυτό, δηλαδή όποιος λέει ότι, γιατί έχουν υποθεί αυτά, αυτοί είναι χασάπηδες, αυτοί είναι αυτό, αυτοί είναι τάλο, είναι η ενσάρκωση του κακού. Λοιπόν, αυτό είναι ένας μανιχαϊσμός μπακατέλ, να σας πω κύριε Σαχίνη μου. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι καλοί και οι άλλοι είναι κακοί, είναι μια εσχύς του είδους αφαιρεσία επί της βάσης της οποίας οικοδομήθηκε ο ναζισμός. Δηλαδή ο ναζισμός γι' αυτό ακριβώς ήταν μια παράνοια, διότι διέγραφε οντολογικά την ύπαρξη ανθρώπων βάσει της προέλευσής του. Αυτό είναι άρρωστο, είναι ψυχασθένεια. Φέρτε ψυχιάτρους και ψυχολόγους στην εκπομπή να κουβεντιάσετε, θα σας πούν το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν εγώ δεν δέχομαι επουδενή να ταξινομήσω ή αν θέλετε να πω ότι είμαι με τον μεν ή με τον δε, και να πω ότι ο μεν νομιμοποιείται να κάνει κάτι έναντι του δε σε επίπεδο του να το σκοτώσει όχι. Λοιπόν κύριε Παύλο, πάμε στα... Είπατε το ένα κομμάτι. Πάμε στο, ας το πω... Αν μου επιτρέπετε πριν πάμε στο άλλο, βεβαίως. Ήθελα να κλείσουμε αυτό λέγοντας το εξής, και να ενισχύσω και το γιατί θεωρώ τον ρόλο της Ελλάδας κομβικό, καταρχήν στο επίπεδο, αν θέλετε, το άειλο, πριν πάμε στο επιχειρησιακό. Παρακαλώ. Διότι η Ελλάδα ως ελληνισμός, ως αυτό που είναι, ως ιστορία, ως πνεύμα, έχει ένα μοναδικό προνόμιο, να βλέπει τα πράγματα στην θέα του φωτός και όχι στην μαυρίλα της απελπισίας και του θανάτου. Και επίσης πρέπει να σας πω και κάτι πολύ τεχνικό, διότι σε αυτή τη σύγκρουση οι Έλληνες, ο ελληνισμός, είναι συνδεδεμένος και με τα δύο μέρη, αν θέλετε, ιστορικά. Δηλαδή
πάρτε πρώτα απ' όλα το πιο εντυπωσιακό. Εμένα με λένε Παναγιώτη, έτσι. Το όνομά μου τιμά μια γυναίκα Εβραία η οποία δέχτηκε να γεννήσει τον Χριστό. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ιστορία σύνδεσης του ελληνισμού με τον εβραϊσμό, η οποία, αν θέλετε, αποτυπώνεται ήδη στα Ευαγγέλια στην στιγμή που ο Χριστός συναντάει κάποιους Έλληνες και εκεί απαντάει και λέει «Τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου» και ακόμη οι ερευνητές ψάχνουν να καταλάβουν τι και πώς, αλλά η ιστορία έδειξε ότι πράγματι τρόπον την αδοξάστηκε, όταν οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που προσλαμβάνουν όλο αυτό που ο λαός του Ισραήλ απέρριψε. Επιπλέον, σκεφτόμουν προχθές, διότι άκουγα πάρα πολλές συζητήσεις περί σιωνισμού και τα λοιπά, και θυμόμουν ένα τροπάριο που ψάλεται στην Εκκλησία που λέει «Χαίρε Σιών, Αγία Μύτη των Εκκλησιών Θεού Κατοικητήριων». Και λέω, μα εδώ οι κατεξοχήν σιωνιστές είμαστε εμείς οι Έλληνες τελικά, οι οποίοι ψάλλουμε στην Εκκλησία «Χαίρε Σιών, Αγία». Ούτε ο Ισραήλ δεν έχει τέτοια, δηλαδή ούτε οι σημερινοί Εβραίοι δεν έχουν τέτοιους ψαλμούς, ας πούμε. Και τρίτον, από την άλλη μεριά, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι, όταν μιλάμε για Παλαιστίνη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι η εξέλιξη της ελληνικής λέξης Φιλιστέοι, η οποία είναι λαός αρχαίος και μάλιστα πολύ πιθανά με σύνδεση από τα μέρη σας, από την Κρήτη. Ναι, κατά μία εκδοχή έχετε δίκιο. Κατά μία εκδοχή, ακριβώς. Άρα αυτή τη στιγμή ως Έλληνας ο οποίος γνωρίζει κάποια ιστορία, δεν είμαι αυθεντία προς Θεού, αλλά με αυτά που γνωρίζω, εγώ αισθάνομαι ότι αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω έχει και μια έννοια, αν θέλετε, εμφυλίου πολέμου, όπου άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους, με τους οποίους και εμείς έχουμε σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα όπως περιέγραψα, αλλά αν το δείτε και στην μεγαλύτερη εικόνα αυτήν του ανθρωπίνου γένους, γιατί προς Θεού δεν υπάρχει παρθενογένεση, από κάπου πηγάζει η ανθρωπότητα. Αν το δείτε λοιπόν στην προοπτική του πρωταρχικού παραδείγματος της σχέσης του Άβελ με τον Κάιν, βρισκόμαστε κάπου εκεί. Δηλαδή είναι, αν θέλετε, μια επιβεβαίωση, μια τραγική επιβεβαίωση της αλήθειας, της προφητικής αλήθειας της ιστορίας του Κάιν με τον Άβελ. Έχουμε δηλαδή αδελφοκτονία, έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Και ο ρόλος της Ελλάδας σήμερα, και αυτή είναι και η απέτηση, αν θέλετε, από την ιστορία, όπως εγώ την ερμηνεύω έναντι ημών των Ελλήνων, είναι να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα και αυτό που περιγράφει ο Πλάτωνας στον Τίμεο, ότι έκανε πάντα η Ελλάδα, τότε φυσικά ως Αθήνα, που τα λέγανε οι Αιγύπτιοι, οι ιερείς τότε, που λέγανε ότι η πόλη σου στάθηκε και μπλόκαρε μια πολύ μεγάλη δύναμη εκδυσμών. Μήπως αυτά του εκδυσμών τελικά είναι προτύπωση του δυτικού πνεύματος, την κατεύθυνση που ο φίλος νωρίτερα το υπονόησε, δηλαδή της κατάργησης, της αναγνώρισης της αξίας του ανθρώπου, είναι ένα τέρας που έρχεται σαν το μηνόταυρο να κατασπαράξει τον άνθρωπο, και ο ελληνισμός στάθηκε από τότε μέχρι και το 40, όπου έχουμε την τελευταία μεγάλη επανεμφάνιση αυτού του τέρατος με τη μορφή του ναζισμού, όπου έλεγε ο ναζισμός ότι επειδή είσαι αυτός πρέπει να πεθάνεις. Και είσαι αυτός όχι ως άνθρωπος, αλλά ως ένα ζώο. Αυτά, κύριε Σαχίνη, τα ακούσαμε και προχθές, δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ανοιχτομάτιδες και να έχουμε και ανοιχτά τα αυτιά και να μην μας μπερδεύουν ούτε τα χρώματα, όπως είπε ο άλλος φίλος, ούτε οι πλευρές. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει Θεός και έχει και τη δυνατότητα να γίνει τέρας, ανεξαρτήτως σε ποια παράδοση φιλετική, εθνική, εθνοτική, θρησκευτική ανήκει. Οι προκλήσεις, οι οντολογικές, οι πάλι του καλού και του κακού, αλλά προσέξτε, όχι με μια έννοια μανιχαϊσμού, την οποία εισηγείται σήμερα δυστυχώς και είναι εγκλωβισμένη όλη η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Όταν ακούς Αμερικανούς ανωτάτους αξιωματούχους, τους περισσότερους, να μιλούν για τα προβλήματα στην ανθρωπότητα και για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει η Αμερική, δεν μπορούν να λειτουργήσουν πολύπλοκα. Είναι αναγκασμένοι να κάνουν αυτές τις πεδαριώδεις αναγωγές του διοικού υπολογιστικού συστήματος 01, συν πλην, καλός, κακός, και σου λέει, εμείς είμαστε οι καλοί de facto, γιατί δεν μπορούμε να υπάρχουμε αν δεν είμαστε οι καλοί, και άρα, αφού εμείς είμαστε οι καλοί, οποιοδήποτε άλλος είναι ο κακός, και αν δεν υπάρχει, τον εφεύρουμε. Διότι υπάρχει αυτή η πλάνη ότι το καλό επιβιώνει μόνο δια της πάλης με το κακό. Αυτός είναι ο μανιχαϊσμός. Γι' αυτό μίλησα για μανιχαϊσμό.
Λοιπόν, άρα όταν υπάρχει μια τέτοια θεωρητική προοπτική, ένα τέτοιο υπόβαθρο φιλοσοφικό στους ανθρώπους και ιδεολογικό, εκεί είναι η απαρχή όλων των κακών και εκεί είναι το κέντρο στο οποίο πολεμάει κανείς. Γι' αυτό και σας είπα ότι ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή καλείται να ανταποκριθεί στον ρόλο και στο ύψος των απαιτήσεων που του θέτει η ιστορία, και μιλάω πολύ συγκεκριμένα με αφορμή το Μεσανατολικό, δεν το λέω μόνο γενικά. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρέμβαση και σας ακούω. Να πάμε και στο σκληρό πεδίο της γεωπολιτικής. Έχουν τεθεί μερικά ερωτήματα από τους ακρατές, ό,τι καταφέρατε να συγκρατήσετε. Τα έχω σημειώσει όλα. Ναι, διότι σωστά θέτετε εδώ. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει το θέμα της 7ης Οκτωβρίου, ασφαλώς. Δηλαδή, όποιος κρύβει τα μάτια από μία πραγματικότητα, τότε μάλλον κοιμάται αλλιώς, διαφορετικά και ξυπνά. Από την άλλη, η 7η Οκτωβρίου δεν είναι επαρχή γεγονότων. Είναι ένας ακόμη αιματηρός κρίκος σε μια αλυσίδα χρονίζοντων ζητημάτων. Και το λέω αυτό για κάποιους που λένε, και γιατί να μας ενδιαφέρει, ας τα βρουν εκεί. Μα δεν είναι, να πω το πιο απλό, το πιο αγοραίο. Εδώ βγήκε απόλυτο σχέδιο να φύγουν από τη Γάζα οι Παλαιστίνοι, να πάνε στο Σινά όσοι πάνε, και οι υπόλοιποι, μάλιστα, και οι υπόλοιποι να διασκορπιστούν, και το σχέδιο είναι του Ισραήλ παρακαλώ, στον Καναδά, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. Πώς θα γίνει τώρα? Θέλω λοιπόν να μου πείτε στο σκληρό γεωπολιτικό. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός, αλλά αν τον βάλετε μπροστά στον ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο που διαφαίνεται ότι δεν έχει έτσι αποσοβηθεί, μίλουσα χθες με σπουδαίο δημοσιογράφο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, και μου περιέγραφε την έντονη ανησυχία του για το πού πηγαίνει η κατάσταση. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαρκώς στέλνουν εκ νέου υλικό υποστήριξης και χθες πάλι ανακοινώθηκαν επιπλέον μονάδες στην θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι έχουν ζητήσει από την Ελλάδα επιπλέον βάσεις για την χρήση υποστήριξης ελευσίνα ενδεχομένως κτλ. Έχουμε την προσωρινή παράταση, ή αν θέλετε στάση αναμονής του Ισραήλ για εισβολή στη Γάζα, η οποία επίσης σύμφωνα με κάποιους αναλυτές ερμηνεύεται ως χρόνος που στην ουσία δίνεται στις ΗΠΑ για να ετοιμαστούν να υποστηρίξουν ορθότερα το Ισραήλ. Άρα εδώ εγώ αυτό που και πάλι το διαβάζω σωστά και δεν κάνω λάθος, βλέπω σιγά σιγά να φουσκώνει ένα μεγάλο κύμα. Ξέρετε πως είστε στην ακροθαλασσιά και βλέπετε τη θάλασσα σιγά σιγά να φουσκώνει πριν σκάσει κάτι. Έχει ένα χρόνο προετοιμασίας αυτό το πράγμα και φουσκώνει το νερό. Βλέπω κάτι τέτοιο λοιπόν αυτή τη στιγμή, και αν αυτό δεν αποσοβηθεί, που σαφέστατα αν αυτό εξελιχθεί με αυτήν την λογική, θα φτάσουμε στην εμπλοκή του Ιράν. Θα είναι το λιγότερο το πρόβλημα που συζητάμε τώρα, δηλαδή του πόσοι θα έρθουν. Μπαίνουμε μετά σε μια κατάσταση ευρύτερης ανάφλεξης όλης της περιοχής, όχι μόνο της Μεσανατολής, αλλά μέχρι τα βάθη της Μεσοποταμίας, όπου πλέον είναι αστείο να μας απασχολεί τι θα κάνουμε με ενδεχομένως 300-500 χιλιάδες πρόσφυγες, γιατί τότε θα έχουμε μια αλλαγή της ιστορίας. Από εκεί και πέρα, ως χώρα, ως Έλληνες, θεωρώ ότι δεν μπορούμε από την άλλη μεριά να εθελοτυφλούμε και στο γεγονός ότι υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας από το 1967, και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής κοινότητα, η διεθνής ένωμη τάξη, το διεθνές δίκαιο έχει αποφανθεί ορισμένα πράγματα για τους ταλέπορους Παλαιστίνιους. Γιατί, μην τρελαθούμε, δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνοι Χαμάς, όπως δεν είναι και όλοι οι Τούρκοι Μιτ. Έτσι. Το να κάνουμε τέτοιες ταυτίσεις είναι στην καλύτερη περίπτωση άγνοια, στη χειρότερη δόλος. Άρα, αν φτάσει σήμερα η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη... Να σας πω εγώ, συγγνώμη που σας διακόπτω τον Ιρμό, ένα παραλογισμό. Εάν δεχτούμε ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό,
καλή ή κακή, δεν τον εκπροσωπεί, αλλά του έχει φαρπάξει την εκπροσώπηση. Αυτό είναι ένα αφήγημα, ότι φταίνει και η Παλαιστίνη. Ωραία. Ας πω για την οικονομία της συζήτησης ότι έτσι είναι όπως το διαβάζουμε εδώ στη Δύση. Το ερώτημα είναι απλό. Τότε το Ισραήλ τόσο καιρό γιατί δεν συζητάει με τον Αμπάς τώρα στην κρίση, που είναι η αναγνωρισμένη Παλαιστινιακή αρχή? Ούτε με αυτόν συζητά. Έτσι. Νομίζω, κύριε Σαχίνη, και δεν υπάρχει εδώ λόγος να φοβάται κανείς να το πει. Νομίζω και η ηγεσία του Ισραήλ στη δεδομένη στιγμή δεν είναι και η πλέον λύση τελής για διευθέτηση κρίσεων, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία τα ρίχνει στη φωτιά για να τις σβήσεις και υπάρχουν και κάποια υλικά τα οποία τα ρίχνει στη φωτιά για να κάψει όλο το σπίτι. Το λέω αυτό και εννοώ νοήτο από εκεί πέρα. Άρα, εσείς φοβάστε ότι το πράγμα, παρά τα όσα λέγονται, κύριε Παύλο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει. Μπορεί όλοι να λένε ότι θα περιοριστεί. Ωραίο να τα ακούσω αυτό. Περιοριστεί ο θάνατος δηλαδή εντός Παλαιστινίων και Ισραηλινών, γιατί αναμφίβολα θα έχουν απώλειες και Ισραηλινοί. Και θα τελειώσει το ονόρε. Τώρα το πώς θα τελειώσει είναι άλλο θέμα. Αλλά εσείς λέτε ότι όποιος τα σχεδιάζει αυτά στα γραφεία, μάλλον δεν έχει αντίληψη πώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, εγώ νομίζω ότι μερικές φορές είναι εύκολο να διαβάζει κανείς πράγματα αν χρησιμοποιεί εμπειρίες του παρελθόντος. Δηλαδή, αν δούμε στο Ουκρανικό πώς στήθηκε η δουλειά. Και κυριολεκτικά το λέω έτσι και το εννοώ, πώς στήθηκε η δουλειά από μετά το 2010, δεν είναι καθόλου δύσκολο να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεθοδευτεί πράγματα. Δηλαδή, όταν θέλεις, όταν έχεις αντικειμενικό σκοπό, γιατί αυτός είναι ο εκπεφρασμένος αντικειμενικός σκοπός κάποιων κύκλων στο Ισραήλ, και προς Θεού, εδώ λέω το αντίθετο από αυτό που λένε κάποιοι ότι η Χαμάς είναι η Παλαιστίνη. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η τωρινή ηγεσία του Ισραήλ δεν είναι το Ισραήλ. Διότι πρέπει να είναι κανείς ανόητος να θέλει να έχει ηγεσίες οι οποίες είναι, ας πούμε, τρόπον τινά, όχι ανέχονται. Υπάρχουν ήδη διεθνείς καταγραφές κατά του νυν προέδρου του Ισραήλ σε επίπεδο του ότι καλλιεργεί ή, αν θέλετε, τροφοδοτεί μια ακραία κατάσταση. Εγώ ειλικρινά μου ήταν αδιανόητο να δεχθώ ότι η Χαμάς μπούκαρε τόσο εύκολα στην πεπέτειο ανήμερα των 50 ετών εορτασμού. Να σας πω ειλικρινά, τέτοια εικόνα είχα για κάποιους φαντάρους με τους οποίους υπηρετούσα μαζί το 2007 στην Ελλάδα και τους έλεγα, ρε παιδιά, μην χαλαρώνετε έτσι, έχουμε σκοπιά, ας πούμε. Αλλά δεν θα μπορούσα να το φανταστώ αυτό για το στρατό του Ισραήλ σε εκείνη τη χρονιά τα μέρα να την πατήσουν έτσι. Αυτό το λέω σαν μια επισήμανση. Άρα ένα πράγμα είναι η φαινομενολογία και ένα πράγμα είναι αυτό που βλέπει ο πολλής λαός, ο πολλής κόσμος, που είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης, αλλά το πώς έχει αυτή η κατάσταση προκληθεί, το τι τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα, με σκοπό μετά την ενεργοποίηση μιας αλυσίδας αντιδράσεων επιθυμητών, είναι κάτι άλλο. Και δεν μπορεί εύκολα κανείς, και επιπλέον όχι μόνο δεν μπορεί εύκολα κανείς να το προσεγγίσει, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, αν έχει το θάρρος να μπει σε μια τέτοια ανάλυση, πολύ εύκολα να κατηγορηθεί. Και να κατηγορηθεί με πολύ, ας πούμε, χοντροειδείς τρόπους. Άρα, αυτή τη στιγμή νομίζω η ασφαλής γραμμή είναι να αναγνωρίζει κανείς ακριβώς ότι ο παρονομαστής, ο κοινός για όλους, είναι η ειρήνη, είναι η ευημερία των λαών, είναι η ευημερία των ανθρώπων. Αυτό ταυτόχρονα όμως τι σημαίνει? Ότι δεν μπορείς να αγνοήσεις το γεγονός ότι έχεις πάνω από 2 εκατομμύρια ψυχές στηβαγμένες σε μια απειροελάχιστη έκταση γης, και εννοώ τη λωρίδα της Γάζας. Δεν μπορείς μετά, δεν σου επιτρέπει λογική να χαρακτηρίσεις αυτά τα 2 εκατομμύρια ψυχές Χαμάς, γιατί να σας πω και κάτι, το 50% του πληθυσμού στη Γάζα είναι ανήλικα παιδιά. Άντε να σας πω εγώ ότι όσα είναι πάνω από 11 τα στρατεύει Χαμάς, ας πούμε, να βγάλουμε ένα 30%, μας μένει δηλαδή ένα 25% επί του αρχικού 30% συνολικού πληθυσμού της Γάζας,
οι οποίοι είναι μικρά παιδιά. Είναι δυνατόν αυτά να έχουν σχέση με τη Χαμάς? Δηλαδή είναι, καταντάει λίγο γελιότητα αυτή η επιχειρηματολογία από ένα σημείο και πέρα, και καταντάει γελιότητα από αυτούς που δεν θέλουν να βάλουν το χέρι υπό τον τύπο των ύλων και να σταθούν στο ύψος του ανθρωπισμού, στο ύψος του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Άρα, σαφέστατα δεν νομιμοποιείται καμιά τρομοκρατική οργάνωση να λειτουργεί εις βάρος αμάχων, αλλά εις βάρος ουδήποτε. Δεν δεχόμαστε καμία τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορούμε και να μην δεχόμαστε και το ότι το διεθνές δίκαιο, που έχει αποφανθεί υπέρ μιας εθνικής υπόστασης, υπέρ μιας κρατικής υπόστασης των Παλαιστινίων, ότι αυτό το δίκαιο να μην τηρείται. Εγώ νομίζω αυτή είναι σαφής θέση. Θέλω πριν κλείσουμε, και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας, το κρίνω και από τη συμμετοχή των ακροατών, να απαντήσετε σε ένα μήνυμα πρόκληση, είναι του φίλου του Κώστα από το Παρίσι. Λέει: κύριε Παύλο, σε 2 μήνες εμείς οι χριστιανοί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Πώς φαντάζεστε εκείνη την ημέρα στα Ιεροσόλυμα? Κοιτάξτε, δεν θα πω πώς φαντάζομαι, γιατί στη ζωή η φαντασία συνήθως υπερτερεί της ελπίδας, μάλλον είναι υποτελής της ελπίδας. Αυτό που υπερτερεί στη ζωή είναι η ελπίδα παρά η φαντασία. Άρα αυτό που ελπίζω εγώ για τα φετινά Χριστούγεννα στα Ιεροσόλυμα είναι αυτό που πολύ απλά ο ελληνικός λαός λέει και νομίζω είναι πάρα πολύ ακριβές στην αστάθειά του, η περίφημη φράση «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». Και ελπίζω ακριβώς ότι ο Θεός βάζει πάντοτε κάπως το χέρι του. Δηλαδή, ξέρετε, η ανθρώπινη φύση έχει φτάσει σε τέτοια όρια εκφαβλισμού και αλλίωσης, αν θέλετε, όπου στο τέλος θα αναγκαστούμε να πιστέψουμε την ύπαρξη κάποιου Θεού εκ των πραγμάτων, διότι δεν θα αντέχουμε να διαχειριστούμε τα αποτελέσματα, τις συνέπειες των πράξεων της ανθρωπότητας. Οπότε υπ' αυτή την έννοια και όλο αυτό τώρα που συμβαίνει, θεολογικά αν το δει κανείς δηλαδή και μεταφυσικά, δεν είναι δίχως κατεύθυνση, δεν είναι δίχως σκοπό. Και προσέξτε, δεν το εννοώ αυτό με την έννοια ενός κακού Θεού που αφήνει την ανθρωπότητα να σφάζεται, όχι. Εννοώ ότι μέσα από την φθορά και από την τραγικότητα, στο τέλος τα πράγματα βγαίνει κάποια ελπίδα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω από αυτή την κρίση, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος γεωπολιτικά, θεωρώ ότι αν δεν οδηγηθούμε σε μια παγκόσμια σύραξη, διότι αν εμπλακεί το Ιράν εδώ, θα έχουμε παγκόσμια σύραξη, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε βάθος κάποιου συγκεκριμένου χρόνου στην δημιουργία της, δηλαδή στην αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Και νομίζω ότι και οι κύκλοι των νουνεχών, αν θέλετε, των μετριοπαθών ανθρώπων μέσα στο Ισραήλ, αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι το βιώσιμο. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις για πολύ αυτούς τους ανθρώπους, διότι αργότερα, λίγο αργότερα, η βία τοκίζει μόνο βία, δεν τοκίζει ειρήνη βία. Οπότε ο μόνος τρόπος για να μην επαναληφθούν πράγματα βίας κατευθυνόμενης ή μη κατευθυνόμενης θα είναι επιτέλους, δηλαδή αν δεν δεχόμαστε την ύπαρξη των διεθνών οργανισμών και του διεθνού δικαίου, θα πρέπει το Ισραήλ και το κάθε Ισραήλ να βγει να το πει. Εντάξει, σας το είπε χθες, δεν δίνει βίζα στους απεσταλμένους του ΟΗΕ, διότι θύμωσε με αυτά που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Σας έδειξε. Πολύ καλά έκανε που δεν έδωσε βίζα, γιατί έτσι εκτέθηκε κιόλας. Και είναι καλή αυτή η έκθεση, γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις εντός, προσέξτε, εντός του Ισραήλ θα υπάρξουν αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή θα βγουν και θα πούνε: κοιτάξτε, παιδιά, δεν μπορεί να παίζετε άλλο αυτό το βιολί έτσι. Δεν μπορούμε, γιατί το Ισραήλ μέχρι τώρα εναπόκειτο στην στήριξη που λάμβανε γύρω του. Και ας μην γελιόμαστε, όταν λέμε το Ισραήλ στη στήριξη που λάμβανε γύρω του, ήταν εν μέρη ως πάσχον λαός, ως πάσχουν σαν περίπτωση, αλλά και εν μέρη το λόμπι της ηγεσίας, της πολιτικής του ηγεσίας. Αυτή τη στιγμή όμως η πολιτική ηγεσία, εσείς πιστεύετε πόσο καιρό θα έχει την απεριόριστη στήριξη από τον κόσμο, τη στιγμή που ήδη έχουμε αναφορές ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου αρχίζει και έχει αντιδράσει στο εσωτερικό?
Άρα, αν θέλει κανείς να είναι ρεαλιστής, θα πρέπει να δει και τις διακυμάνσεις των δυνάμεων και να αντιληφθεί ότι ούτε ο ίδιος ο Νετανιάχου δεν θα είναι προς όφελός του να συνεχίσει να κρατάει αυτή τη γραμμή, γιατί θα χάνει ισχύ ο ίδιος, καταλάβατε. Δεν θα χάνει το Ισραήλ ισχύ, αλλά θα χάνει ισχύ ο ίδιος. Και θα ζημιώνει και το Ισραήλ δευτερευόντως, γιατί θα εμφανίζεται μεγαλύτερη έκθεση στη διεθνή κοινότητα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και πάλι, μπορεί να ασφάλω. Mm-hmm. Θα κλείσω με το μήνυμα του φίλου του Λευτέρη. Κύριε Παύλο, λέει, για τη Δύση επανέρχομαι έτσι όπως το ξεκινήσατε, λέει, με τον κύριο Σαχίνη. Εδώ η Δύση μεταπολεμικά ανθρώπους που ζούσαν ανάμεσά τους και οδηγήθηκαν στην τελική λύση με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να είναι Εβραίοι, δεν τους κράτησε στην Ευρώπη, τους έστειλε πίσω στα εδάφη που είχαν ονομαστεί Παλαιστίνη. Για αυτή τη Δύση μιλάμε. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια Δύση η οποία... Γιατί απαντώ εγώ έτσι, κύριε Παύλο, και σε άλλο φίλο που μου έγραψε ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας μικρός θεός ή μπορεί να είναι και ένα τέρας, αλλά υπάρχουν θρησκείες που τον κάνουν πιο τέρας από τέρας. Λάθος το διαβάζει. Δεν υπάρχουν θρησκείες που τον κάνουν τέρας πιο τέρας, διότι μου γράφει εδώ για τους μουσουλμάνους. Θέλω να του υπενθυμίσω ότι στο όνομα του Σταυρού έχουν γίνει επίσης σφαγές από ισχυρούς, χρησιμοποιώντας και εργαλειοποιώντας τη θρησκεία από τη Δύση. Ελάτε. Κοιτάξτε τώρα για το τελευταίο που λέτε. Η οποιαδήποτε θρησκεία δεν αναγνωρίζει έναν προσωπικό θεό, έχει αποτύχει. Και αυτή η θρησκεία που δεν αναγνωρίζει προσωπικό θεό μπορεί να είναι είτε ο βουδισμός, μπορεί να είναι είτε το Ισλάμ, μπορεί να είναι είτε το χριστιανισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει βεβαιότητα ενός θεού, τέτοια βεβαιότητα που έχει τουλάχιστον με τη βεβαιότητα που αντλεί από ένα συνάνθρωπο πρόσωπό του, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στο θείο για πολύ. Δηλαδή αυτό το θείο μετά παρεκτρέπεται και μετατρέπεται σε μέσο κοσμικής ισχύως και επιβολής. Από αυτό το κίνδυνο, όταν ο ίδιος ο χριστιανισμός της Δύσης ταυτίστηκε με τον παπισμό από το σχίσμα και μετά, ο παπισμός στην ουσία τι ήταν? Ήταν η αντικατάσταση, το αποτέλεσμα μιας σταδιακής διαδικασίας υποκατάστασης και εν τέλει αντικατάστασης του Θεού, του θέα ανθρώπου από τον άνθρωπο Θεό, το πρόσωπο του Πάπα. Αυτή λοιπόν η αντικατάσταση μοιραία έχει οντολογικές συνέπειες. Εξώθησε την Δύση σταδιακά και την εξέβαλε από την πορεία της. Και υπ' αυτή την έννοια, ας πούμε, είναι σαφέστατα πολύ σημαντικό να έχει κανείς στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι και όλοι οι πόλεμοι και οι γεωπολιτικές μεταβολές είναι κατά βάση στην ουσία απόρριες πράξεων θεολογικού περιεχομένου. Ο Χάντινγκτον, όταν έγραψε το 1992 στο Foreign Affairs το περίφημο άρθρο του περί της σύγκρουσης των πολιτισμών, το οποίο για αρκετούς θεωρήθηκε και μέχρι σήμερα ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, επειδή είχε μελετήσει, νομίζω είναι και εβραϊκής καταγωγής ο ίδιος, ήταν, είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά τις θρησκευτικές και τις θεολογικές καταβολές των λαών και, εν πάση περιπτώσει, το θεολογικό παρελθόν της ανθρωπότητας, διέβλεπε αυτά τα χαρακτηριστικά. Μετά μου λέτε για το Ισλάμ. Και ο χριστιανισμός και το Ισλάμ, η φύτρα τους, να το πω έτσι, είναι ο εβραϊσμός. Δηλαδή, αν κανείς μελετήσει και το Ισλάμ, θα δει ότι αν αφαιρέσεις όλα τα χριστιανικά και όλα τα εβραϊκά στοιχεία, δεν θα μείνει σχεδόν τίποτα εκεί πέρα. Θα μείνουν απλώς κάποια γλυκόλογα, ωραία λογάκια, ας πούμε, κτλ. Άρα, εδώ έχουμε μία, αν θέλετε, όχι σύγκρουση, θα το έλεγα περισσότερο αναμέτρηση στον χώρο, στον ευρύτερο χώρο της Δύσης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Δύση δοκιμάζει τα όρια της. Με αφορμή ακριβώς και μια διόγκωση του Ισλάμ ενδεχομένως και σε μια κατάσταση ευρύτερης παγκοσμιοποίησης, αλλά το πρόβλημα σε αυτήν την κατάσταση δεν είναι ούτε το Ισραήλ ούτε η Παλαιστίνη. Αυτές είναι διακυμάνσεις μιας αυξημένης τάξης μεγέθους σε ένα παγκόσμιο σκηνικό. Είναι η ευρύτερη ανακατάταξη
η παγκοσμιοποίηση η οποία οδηγεί σε μια νέα πανθρησκεία. Εκεί φυσικά είναι ένα άλλο θέμα ποιοι είναι οι υδρώντες και ποιοι είναι αυτοί που κατευθύνουν. Δεν είναι μόνο η Δύση εκεί πέρα. Εκεί η Δύση είναι απλώς μια γωνιά. Νομίζω ότι είμαστε δηλαδή ενώπιον πολλών μεγάλων μεταβάσεων σε όλες τις δυνατές κλίμακες. Δηλαδή σε μικροπολιτικές, μικρογεωπολιτικές, μακρογεωπολιτικές και ευρύτερα παγκόσμιες. Παναγιώτης Παύλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί δόθηκε ευκαιρία έτσι να πούμε και πράγματα που νομίζω βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια των υδάτων που παρακολουθούμε και πάντα δεν τα έχουμε υπόψη, νομίζω. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Παύλο. Χάρηκα. Να είστε καλά.